Θα είναι μαζί μας ο Ορφέας Τσιφταρίδης, μέλος μιας ειδικής ομάδας, όπως σας είπα, ειδικής σελίδας, πολύ ωραία σελίδας, στο Facebook, να μας μιλήσει για τον Αντρέ Γκρέι, να μας δώσει, να μας βγάλει το, όχι το βιο, ακτινογραφία να μας το βγάλει ο Ορφέας τον Γκρέι. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Πολύ ωραία σελίδα έχετε. Πολύ ευχαριστούμε ωραία πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και εσάς ο σταθμός σας είναι εξαιρετικός. Και, ακούμε... και την παρακολουθώ, τα θέματα είναι πάντα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η δουλειά που κάνετε είναι πάρα πολύ καλή. Ορφέα, πες μου λίγο, λοιπόν, πες μας μάλλον, ναι, όχι πες μου, αλλά και να σου πω την αλήθεια και εγώ έχω αρκετές απορίες, ας πούμε. Αυτή η μεταγραφή που ολοκλήρωσε χθες ο Άρης, βέβαια απομένει το τυπικό όπως είπα και πριν. Ναι, ο Αντρέ Γκρέι, που έχει ωραίο μπασκετικό επώνυμο, έτσι ονοματεπώνυμο, ας πούμε, έχει μπασκετικό. Δηλαδή εγώ στην αρχή όταν τ' άκουσα νόμιζα φέρνει ο Αρβανίτης παίκτη στο μπάσκετ. Και όχι ο Καρυπίδης στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι ξέρεις, τι γνωρίζεις και τι θα δούμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο από αυτόν τον παίκτη. Λοιπόν, Αντρέ Γκρέι, λοιπόν, από το νησί και από την Watford στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Πρόκειται για έναν παίχτη ταχυδυναμικό, με δυνατά τελειώματα. Η ηλικία του είναι πολύ καλή, το ξέρετε κιόλας, φαντάζομαι ότι έχετε πει, είναι 31 ετών, είναι πολύ καλή ηλικία για να έρθει ένας παίχτης τώρα από ένα τέτοιο πρωτάθλημα να παίξει στην Ελλάδα. Ναι. Η αξία του είχε φτάσει το 2017-2018 μέχρι και τα 20 εκατομμύρια. Όταν δαπάνησε τόσο η Watford για να τον αγοράσει από την Burnley. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει πέσει κάπως η αξία του. Άλλωστε είναι και λογικό. Αλλιώς πολύ δύσκολο να έρθει ένας τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα. Αλλά πέρυσι είχε μια καλή σεζόν, 28 μάτς, 10 γκολ με την QPR στην Championship. Μάλιστα πλησιάσανε και αρκετά κοντά στα play-offs, αλλά δεν τα καταφέρανε. Ο Watford τον αποδεσμεύει ουσιαστικά ως ελεύθερο. Είναι ένας παίκτης διεθνής με την εθνική Τζαμάικας, έχει 12 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 ασίστ εκεί πέρα. Ορφέα, αυτός και στην εθνική και στην ποια είπες, QPR είπες, που έπαιζε πέρυσι. QPR, ναι, ήταν πέρυσι δανεικός στην QPR από την Watford. Queen's Park Rangers, δηλαδή, αυτή είναι η ομάδα. Ναι, 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 Queen's Park Rangers, είναι η Λαμβρέζικη ομάδα. Λοιπόν, αυτός και στην εθνική και στην ομάδα του στην ίδια θέση έπαιζε. Ναι, έπαιζε center forward. Έχει παίξει σε κάποια μάτσα ως αριστερό εξτρέμ, αναγκαστικά βέβαια, δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη θέση. Ο Άρης, όπως γνωρίζουμε, αναζητάει ενίσχυση στη γραμμή κρούση, στο 9 που λέμε. Είναι ένας παίκτης πιο σεντερφορίσιος από τον Καμαρά, θα λέγαμε, που είναι πιο περιφερειακός. Αυτό με ενδιαφέρει. Μπορεί να δώσει, ναι. Αυτό. Μπορεί να δώσει στον Άρη. Ναι, 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 είναι πιο βαρύς, ας πούμε. Στο ύψος του είναι ίδιο, είναι 1,78, είναι 83 κιλά, είναι πιο βαρύς, πιο σωματώδης ώστε να εκτοπίζει τους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς. Είναι ένας παίκτης βέβαια που δεν έχει βγει ποτέ από το νησί. Αυτό είναι ένα στατιστικό που δεν ξέρω αν το έχει αναφέρει. Οπότε μπορεί να αποτελέσει και ένα ερωτηματικό για το χρόνο προσαρμογής του κυρίως. Όχι για το αν θα αποδώσει, αλλά για το πότε θα μπορέσει να αποδώσει. Ναι. Να έρθει τώρα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με πολύ διαφορετικό κλίμα, διαφορετικούς συμπαίκτες κτλ. Και γλώσσα. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι αποτελεί αξιόπιστη λύση εδώ και πόσα χρόνια και για ομάδες. Δηλαδή στην Burnley έχει αγωνιστεί με μια εκπληκτική σεζόν πριν από αρκετά χρόνια, βέβαια το 2015-2016 είχε βάλει 25 γκολ στην Championship. 25. Έχει αγωνιστεί στην Brentford, έχει αγωνιστεί στη Luton, έχει αγωνιστεί σε ομάδες που είναι και στο μετέχμιο τη Championship με την Premier League. Επειδή λες Ορφέα για σεζόν 15-16, δηλαδή μιλάμε για 6 χρόνια πίσω, δεν είναι και πολύ μακριά. Και όταν αυτός ο παίκτης που φέρνει ο Άρης έρχεται στη. Μάλλον έχει βάλει 25 γκολ σε ένα πρωτάθλημα ουσιαστικά στη Β' Εθνική δηλαδή της Αγγλίας, έτσι. Ναι, που είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Όπου πέφτει πάρα πολύ ξύλο από τους αμυντικούς. Εκεί δηλαδή αυτό πρέπει να τον πάρουν τα νιάτα τον επιθετικό για να δώσει φάουλ ή να δώσει κάρτα. Εμένα μου αρέσει αυτό που ακούω ότι έχει βάλει και όχι πολύ πίσω, επαναλαμβάνω, 6 χρόνια. Και μετά συνέχισε κιόλας εκεί. Αυτό ακριβώς. Και αποτελούσε ένα μεγάλο project για την Watford. Δαπάνησαν 20 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. Δηλαδή τον περιμένανε πώς και πώς. Ήταν συμπαίκτης με τον Troy Deeney, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εκεί στην Watford. Παλεύανε ουσιαστικά για τη θέση του βασικού. Δεν τους βγήκε όπως τον περιμένανε, βέβαια. 125 συμμετοχές με τη Watford, δεν είναι και λίγες. Έχει πετύχει 21 γκολ. Απλά δεν κατάφερε, ας πούμε, να
να πιάσει τις προσδοκίες που περιμένανε εκεί πέρα σε σχέση με το τι βλέπανε στην Μπέρνλι. Αλλά σίγουρα σε μια ηλικία όπως είναι αυτή των 31 ετών που έρχεται εδώ πέρα, δείχνει ότι έχει πολύ μέλλον. Ναι, ναι, μια χρόνια. Μια χαρά, γιατί αν δεν κάνω λάθος. Είναι και μερικοί που τους 30 θεωρούν βετεράνους ήδη και είναι και κάνουν πολύ λάθος. Ας πούμε, παίζει ρόλο και όχι, ο σωματότυπος, παίζουν ρόλο πάρα πολλά και τι παραστάσεις έχει και τι προπονήσεις έχει κάνει και πού ήταν βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι κοντός, χρόνια... είναι κοντός Ορφέα. Είναι 1,78. Ναι. Είναι ακριβώς όπως ο Καμάρα, 1,77 είναι ο Καμάρα, 1,78 είναι αυτός. Mm-hmm. Απλά είναι πιο θηριώδης. Έχει το εκτόπισμα πιο πολύ. Mm. Βέβαια, εκεί που υστερεί σε σχέση με τον Καμαρά, γιατί εντάξει δεν μπορεί σε όλο προφανώς να είναι καλύτερος, είναι στο ανασταλτικό κομμάτι κυρίως, όπου ο Καμαρά τον βλέπαμε να τρέσει, να πιέζει, να μαρκάει, κάνει πιο πολλά φάουλ. Mm. Ο Γκρέι ίσως χρειαστεί μια παρακίνηση από τον Μπούλο σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέμε πιο πολύ του κουτσιού παίχτης. Εγώ νευριάζω πολύ με τους προπονητές που βάζουν τους επιθετικούς να γίνονται αμυντικοί. Νευριάζω, εντάξει, ένας ας μην μαρκάρει. Ο Άρης έχασε πράγματα με τον Καμαρά να μαρκάρει όλη την ώρα. Τον ήθελε πιο πολύ στο κουτί και δεν τον είχε. Οπότε ο Γκρέι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο τώρα. Μπορεί να είναι το βαρύ κορμί που πάνε μέσα και θα παλεύει με τους αντίπαλους αμυντικούς, να ανοίγει χώρο και για τους υπόλοιπους εννοείται. Για τους Αριανούς. Πολύ καλή περιφέρεια που έχει ο Άρης. Για τους Αριανούς που μας ακούνε τώρα, με ποιον φέρνει το σουλούπι το αγωνιστικό, να το πω έτσι, από αυτούς που είχε ο Άρης ή από κάποιον έτσι πρωτοκλασάτο να τον βάλουμε δίπλα. Δηλαδή, τι στυλάκι έχει αυτός ο Γκρέι. Τι στυλάκι έχει. Για βέβαια, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Να το παρομοιάσουμε τώρα με έναν επιθετικό του Άρη, να φανταστώ. Ή πούμε, πρώην, τύπου κότσε, τύπου. Ή πρώην του Άρη, ή κάποιον από τους top, να τον φέρουμε ότι μοιάζει το στυλάκι του εκεί, ρε παιδί μου, προς τα εκεί, κατάλαβες. Δεν πειράζει, δεν θα συγκρίνουμε, ας πούμε, με τον. Τι να σου πω τώρα, με τον Κλάιφερτ, παραδείγματος χάρη, με τον Αγκουέρο. Απλά το σουλούπι του, το στυλάκι του, πού βρίσκεται, πού είναι πιο κοντά, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο. Βάσει της σωματοδομής του, βάσει των τεχνικών προσόντων του, τώρα από τον Άρη τα τελευταία χρόνια δεν έχει φέρει και τα καλύτερα center for. Ναι. Οπότε πιστεύω θα μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε με τα τελευταία καλά for που είχε ο Άρης, δηλαδή ίσως τον Κότσε ή τον Κάμπορα. Α, σε εκείνο το στυλάκι. Αλλά... Πήγα να σου πω Κάμπορα. Ναι, μήπως... Βέβαια είναι πιο αθλητικός από τον Κότσε, εννοείται. Γιατί έπαιζε στην Αγγλία, ο Κότσε ήταν πιο πολυτεχνίτης. Καλά, και εγώ είμαι πιο αθλητικός από τον Κότσε, ακόμα και τώρα. ναι. Αλλά έτσι σωματοδομικά, μόνο θέλετε να το διευκρινίσουμε, μοιάζει, θα μπορούσε να το παρομοιάσουμε. Πάντως, σίγουρα αποτελεί ένα μπαμ για τις ελληνικές μεταγραφές, δηλαδή είναι. Κάτι που δεν θα το περίμενε εύκολα κανείς να φέρει έναν τέτοιο παίχτη ο Άρης. Είναι πραγματικά, αφήνει πολλές υποσχέσεις. Περιμένουμε να τον δούμε. Τώρα νομίζω το Σάββατο αναμένεται να έρθει. Θα μεταβεί, αφού περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, θα μεταβεί στην Αυστρία για την προετοιμασία. Ναι. Και μάλιστα. Πιστεύω ότι οι κυτρινόμαυροι τον περιμένουν πώς και πώς για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι τώρα τις επόμενες εβδομάδες. Βέβαια, τον θέλει. Μα τον θέλει ο Άρης. Ο Γκρέι είναι παίκτης που θα τον πάρει ο Άρης, ας πούμε, όταν περάσει με επιτυχία τα πάντα και υπογράψει το συμβόλαιο. Θα τον πάρει για να τον καρφώσει στην ενδεκάδα. Να πει αυτός είναι το νούμερο ένα μπροστά. Δεν τον πήρε για να περιμένει αν θα μας βγει και ξέρω εγώ ταλέντο και αν. Θα τον πάρει για να τον καρφώσει μπροστά. Περιμένει πολλά από αυτόν. Έτσι ακριβώς. Και ένα τελευταίο στοιχείο που είναι και αυτό ενδιαφέρον είναι ότι φήμες υπάρχουν στην Αγγλία ότι ο παίκτης είχε προτάσεις και από την Birmingham και από την Cardiff αλλά και από τη Swansea, είναι ομάδες της Champions οι πολλές αυτές. Παρ' όλα αυτά προτίμησε να κάνει να πάρει το ρίσκο εντός εισαγωγικών να φύγει από την Αγγλία, να έρθει στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι θέλει να δοκιμαστεί και κάπου αλλού, να δείξει τις δυνατότητες του κάπου αλλού. Mm-hmm. Και πραγματικά. Αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για τους φίλους του Άρη. Δείχνει ότι η ομάδα έχει φιλοδοξίες. Ένα τελευταίο να πούμε, Ορφέα. Ο χαρακτήρας του, τι φάση είναι, δηλαδή είναι θυμονιάρης, είναι τσατήλας, είναι ήρεμος, τι φάση είναι. Τον είδα λίγο αγριεμένο. Ναι, είναι λίγο άγριος, αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή στο παρελθόν έχει μπλακεί και σε καβγάδες. Έχει μάλιστα μια χαρακτηριστική ουλή στο πρόσωπό του. Τέλεια. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Που είναι από εγώ τους αγαπώ αυτούς. Τους αγαπώ που έχουν κάτι σημαντικό. Ναι, λίγο αλήτης, ας το πούμε, επιθετικός. Ναι. Βέβαια έχει βιώσει και το ρατσισμό στο πετσί του παλαιότερα λόγω του χρώματός του, λόγω της καταγωγής του κατάγεται από την Ταμάικα. Ναι. Έχει στο σώμα του, θα το έχετε παρατηρήσει σίγουρα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, πάρα πολλά τατού.
από ανθρώπους που έχουν πολεμήσει τον ρατσισμό, όπως ο Νέλσον Μαντέλα, ο Μπομ Μάρλεϊ, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Μοχάμαντ Άλι και διάφοροι άλλοι. Μάλιστα. Και ουσιαστικά είναι. Δηλαδή, άμα φάει κανένα τάκλιν από πίσω, θα σηκωθεί. Δεν θα κάνει τον νεκρό, θα σηκωθεί και θα μανουριάσει. Ναι, θα σηκωθεί, τέλεια. Θα κολλήσει κεφάλι. Είναι σίγουρο αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, Ορφέα, σε ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά μας τον έβγαλε στην ακτινογραφία έτσι όπως ήθελα. Και συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ΟΣΕΙΑ, όπως Έλληνες υποστηρικτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.